Πάμε στον κύριο Μανώλη Παπαδάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος στο Δήμο Χανίων. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Να κάνουμε μία προσπάθεια να ακούσουμε τον κύριο Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε. Εγώ σας ακούω. Βέβαια, και εμείς σας ακούμε, και εμείς. Καλησπέρα σας, πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα και από Χανιά και στο πάνελ σας. Μας έδωσε την καλύτερη πάσα η Εύη Σπανού, η συνάδελφος. Απόκριες από σπίτι για τα μικρά παιδιά. Φτιάξτε τη δική σας στολή, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Κάνουμε ένα κάλεσμα στα παιδιά των Χανίων, του Ρεθύμνου και γενικότερα της Κρήτης. Και γιατί όχι σε όλη την Ελλάδα. Μιας που μέσα στην πανδημία ένα πράγμα που κατανοήσαμε είναι ότι οι γεωγραφικοί περιορισμοί μέσω του ίντερνετ δεν υπάρχουν. Ζητάμε από τα παιδιά και τις οικογένειες να έρθουν κοντά, να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους, να βάλουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να συνεργαστούν και να μας στείλουν μια φωτογραφία με μια στολή την οποία θα έχουν με δικά τους υλικά δημιουργήσει, ναι. Και να μας στείλουν μέσα στο khaniaculture.gr. Και εμείς μετά θα προχωρήσουμε σε μια δημοσίευση μέσα στα δικά μας μέσα. Την στολή αυτή θα τη φορούν κιόλας? Βεβαίως, αλλά όπως καταλαβαίνετε λόγω της ιδιωτικότητας των παιδιών, σωστά, δεν πρέπει να φαίνονται πρόσωπα. Πολύ καλά κάνετε και προσωπικά δεδομένα. Έτσι ακριβώς. Η δράση αυτή ξεκίνησε πότε και πότε ολοκληρώνεται? Ξεκίνησε μέσα στη βδομάδα, ολοκληρώνεται και Δευτέρα. Αλλά... Okay, εντάξει, δεν χρειάζεται να μείνουμε στο κομμάτι του χρόνου. Ναι. Αυτό που είναι βασικό είναι η συμμετοχή. Δεν είναι διαγωνισμός, δεν έχει αυστηρά κριτήρια. Ναι. Και εννοείται ότι καθένας που θα συμμετάσχει θα έχει την αντίστοιχη ανταμοιβή από εμάς. Θα έχουμε κάποιο αναμνηστικό. Υπάρχει αναμνηστικό. Δεν ξέρω, θα καταλήξετε και στις πιο εντυπωσιακές. Δεν θα το πάμε εκεί. Όχι. Είναι το βασικό είναι η συμμετοχή και η προσπάθεια. Σίγουρα γίνεται βέβαια μία αρχή και δεν ξέρω κατά πόσο το μέλλον, ο σχεδιασμός σας για το επόμενο χρονικό διάστημα, τι περιλαμβάνει. Είναι μία δύσκολη περίοδος, η περίοδος της πανδημίας μας κρατά σε απόσταση. Ο υπολογιστής, η τεχνολογία έχει μπει στην καθημερινότητά μας και αποδεικνύεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι είναι μία πρώτη τάξης ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε αυτή τη δυνατότητα που μας παρέχει η τεχνολογία και στην ουσία να έρθετε πιο κοντά. Δηλαδή φέρνετε πιο κοντά τα μικρά παιδιά. Ακριβώς. Και δημιουργικά αξιοποιούμε το χρόνο μας. Θα υπάρξει συνέχεια. Έγινε μία αρχή. Βέβαια στο Δήμο Χανίων η αλήθεια είμαι, θέλω να είμαι και λίγο έτσι υποκειμενικός, αν με επιτρέπετε, πολλές οι δράσεις με επίκεντρο το διαδίκτυο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Η δική σας ατζέντα, τι περιλαμβάνει για το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε. Δεν θα ανακοινώσω κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ρευστή η πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, θα μείνω σε αυτό που αναφέρατε πριν. Για μας ήταν μια τρομερή ευκαιρία δεδομένης της κατάστασης να προχωρήσουμε σε μια ψηφιακή σκηνή, σε έναν ψηφιακό κόσμο καινούριο για την ΚΠΔΙΧΚΑΜ. Και αυτό θα συνεχίσει με διάφορες δράσεις. Οπότε θα είστε συντονισμένοι. Όλα θα ανακοινώνονται μέσα στο site μας και ελπίζω να ξαναμιλήσουμε με άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις. Βέβαια, είστε ικανοποιημένος από την μέχρι στιγμής ανταπόκριση των παιδιών, των γονέων τους, των εκπαιδευτικών, σε όλες τις δράσεις που από την αρχή της τρέχουσα σεζόν έχετε πραγματοποιήσει και έχετε παρουσιάσει? Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ είναι η επαφή του κοινού, η άμεση. Πλέον η τεχνολογία έχει βγάλει όλη αυτή την τριβή της επικοινωνίας και μας εκπλήσει γενικότερα το πόσο υπάρχει μια σχέση Νούνε και Λαβίν. Οπότε γενικότερα ναι. Και ελπίζω να συνεχίσει και μετά την πανδημία αυτό. Αν είναι ένα καλά, ας πούμε, που θα μπορούσε να αφήσει. Απόκριση από σπίτι, λοιπόν, για τα μικρά παιδιά. Για τα μικρά παιδιά ηλικιακά ή κάποιος ο οποίος νιώθει μικρό παιδί ηλικιακά και νέος μέσα του? Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, μπορώ, ας πούμε, να φτιάξω τη στολή μου και να σας στείλω ή θα παρεξηγηθώ? Δεν θα παρεξηγηθείτε καθόλου, βεβαίως. Ό,τι είναι και πώς αισθάνεται ο καθένας. Δηλαδή και κάποιος γονιός, αν θέλει να στείλει, θα βρούμε τον τρόπο να το ενσωματώσουμε και αυτό. Μάλιστα. Να στείλουμε λοιπόν ένα μήνυμα. Ποιος θέλει μπορεί να μπει να επαναλάβουμε λίγο τον ιστότοπο. Ναι, είναι Χανιά Culture, khaniapavlaculture.gr, ναι. Με CH το Χανιά. Όπου θα δείτε την εκδήλωση μέσα και έχει όλες τις οδηγίες αναλυτικά. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Είπαμε ότι έχετε να μας ανακοινώσετε πολλά πράγματα το επόμενο διάστημα. Βεβαίως, βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.